Μιλάει ο κύριος Βίτσας για το τρίγωνο της αμαρτίας, το οποίο περιλαμβάνει και εσάς, περιλαμβάνει τον πολιτικό σύστημα. Εγώ διαβάζω ότι μία από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το μηδιακό σύστημα, μην ανησυχείτε, είναι η κοινωνικοποίησή τους και η απόδοση του εξοπλισμού για ελεύθερη χρήση σε όλες τις ενώσεις εργαζομένων. Ότι τα δικαστήρια δεν ξέρω τι θα τα κάνετε, δεν το διάβασα αυτό. Θα φτιάξετε πολιτοφυλακή, ξέρω εγώ. Θα αλλάξετε διάφορα πράγματα. Μας βγάλετε από το ΝΑΤΟ. Αυτά είναι θέσεις μέσα στο κόμμα σας. Και πολύ καλά κάνει η κυρία Σιμακοπούλου και μελετάει τις θέσεις ή διαβάζει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει φτάσει στα. Όπως η ίδια δέχτηκε, δεν τις έχει διαβάσει όλες. Πάντα κάτι κερδίζεις με το να διαβάσεις τις θέσεις των πολιτικών σου αντιπάλων. Το συνέδριο μας έχει βγάλει συγκεκριμένες θέσεις και οι προγραμματικές μας θέσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Τώρα αυτά τα περί πολιτοφυλακής, περί κοινωνικοποίησης, θα πάρουμε τα. Δεν είναι επίσημες θέσεις. Όχι, βέβαια. Και το ξέρει και η ίδια. Και το ξέρει και η ίδια. Δεν ξέρω από πού τα έχει βγάλει. Τι διάβασα, κύριε Βίτσα, να σας πει ο κύριος Βίτσας. Τι διάβασα. Διάβασα τις θέσεις μια συγκεκριμένη τάση που έχει. Α, μάλιστα. Τι αποποιήστε αυτές, τις κομμουνιστικές. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Όχι, βεβαίως. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν το συνέδριο και διαμορφώνονται δια της συντριπτικής τους πλειοψηφίας. Άρα, είδατε που σας είπα εγώ πολύ εύκολα και εσείς πέσατε στην παγίδα. Μιλάτε για τη δυνατότητα μια τάση. Αυτή η τάση είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρούμε. Λοιπόν, ότι και αυτή η τάση προσφέρει, αλλά εμείς αποφασίζουμε. Ένα λεπτό. Το τρίτο. Μην τρελαίνετε τώρα, κύριε Βίτσα. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω τέτοιο σκοπό, κυρία. Πιστεύουν αυτά τα οποία λέτε, ούτε αλλά να σας τρελάνε, μέσα. Αφού φτάσατε να διαβάζετε και τις θέσεις της κομμουνιστικής τάσης, πολύ καλά κάνετε. Κέρνηση τρομοκρατεί συνεχώς τον λαό και μάλιστα με το χειρότερη μορφή τρομοκρατίας, η οποία είναι η οικονομική αλλά και η ψυχολογική πίεση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που παίρνει ήδη μέτρα, ψηφισμένα βέβαια, από προηγουμένως, από 1η-1η του 2014, που αφορά τα εφάπαξ. Η κυβέρνηση είναι που θα πάρει μέτρα για τις επικουρικές συντάξεις από 1η-7η.